μπορεί να μην κληθεί ο κύριος Καραμαλής να πει την άποψή του. Δεν τον θέλουμε κατηγορούμενο τον κύριο Καραμαλή, αλλά ουσιώδη μάρτυρα. Ουσιώδη μάρτυρα που πρέπει να πάει και να βοηθήσει το έργο. Εάν θέλετε και σέβεστε εσείς της Νέας Δημοκρατίας την δημοκρατία και δικαιοσύνη, εσείς έπρεπε να πείτε στον πρώην αρχηγό σας, τον κρυπτόμενο πρώην αρχηγό σας, να πάει στη δικαιοσύνη για να έχετε ανάστημα και να μιλάτε στην κοινωνία. Τι φοβάται ο κύριος Καρατζαφέρης? Φοβάται τον κύριο Καραμαλή που συμπαραστέκεται και θα παρευρεθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σαμαρά? Φοβάται ότι το κόμμα του ενδεχομένως δεν θα μπει στη Βουλή σε ερχόμενες εκλογές? Δεν είδα όμως να δείξει την ίδια επιμέλεια όταν στην άλλη Εξεταστική Επιτροπή για τις ζήμες ο κύριος Τσουκάτος είπε ότι 1 εκατομμύριο ευρώ τα έδωσα στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μαντέλης είπε 250.000 μάρκα τα έβαλα στο λογαριασμό μου για να σπουδάσουν τα παιδιά μου. Και ο κύριος Σιμίτης πρέπει να έρθει, γιατί οι δύο πλέον στενοί του συνεργάτες, ο κύριος Μαντέλης, ο γραμματέας του Υπουργού Συμβουλίου και μετά ήρθε υπουργός, και ο κύριος Τσουκάτος με την κέρη, ευρέθησαν να είναι εμπλεγμένοι στις ζήμες. Να έρθει να μας πει τι ξέρει. Σαφέστατα και πρέπει. Και σαφέστατα πρέπει και ο κύριος Καραμαλής. Τι φοβάστε με τον κύριο Καραμαλή, γιατί αυτό πάνικο? Αυτό το φοβάται, το ξέρουμε. Δεν βγαίνει έξω τον δρόμο, μεταφιέζεται για να πάει με το καράβι στην Άδρο. Ας βγει σε μια ταβέρνα δημόσια. Κύριε Καρατζαφέρη, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε τα. Παρακαλώ. Πρώτον, μην εντείνετε τη συζήτηση. Και δεύτερον, αντιλαμβάνομαι την αγωνία. Εν συντομία. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία. Εμείς, κύριε Καρατζαφέρη, σε πολλά πράγματα μπορεί να συμφωνήσουμε. Και ενδεχομένως με ατομικές συμβάσεις και ατομικές προσκλήσεις σε πολλά από τα στελέχη σας και σε εσάς θα σας ξανακαλέσουμε στη Νέα Δημοκρατία. Αν σας φοβίζει αυτό, αν σας φοβίζει ότι θα μπείτε στη Βουλή, διαλέξατε λάθος στόχο. Τη Νέα Δημοκρατία και τον Κώστα Καραμαλή. Κάνετε προσκλήσεις. Θα πάνε στο κενό οι προσκλήσεις αυτές οι οποίες κάνετε να φύγουν από το λαό και να έρθουν σε εσάς. Να το ξέρετε. Θα μείνουν στο κενό. Και εν πάση περιπτώσει, εάν βρείτε τον τρόπο τον οποίο υπονοήσατε να έρθουν σε εσάς, εγώ θα γεννήσω κι άλλους άξιους βουλευτές, σαν και αυτούς που γέννησα και είναι πρωτοπόροι σήμερα στη Βουλή.